διαφορά μεγαλώνει κι άλλο για την αντίπαλη ομάδα. Προηγούνται τώρα με 8-5 με 3 συνεχόμενες νίκες. Το ένα πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε πάντα για ακόμα περισσότερο οι παίκτες είναι ότι το παιχνίδι τελειώνει στα 10. Η ελπίδα είναι έτοιμη να αγωνιστεί απέναντι στην Μπουσρά. Έτοιμες! Πάμε! Ξεκινάνε δύο κοπέλες. Πάμε, πείτε! Περπατάνε και οι δύο στην τσουλήθρα, σε αυτή τη μικρή τσουλήθρα, που μετά από τα πρώτα μάτια οι περισσότεροι παίκτες άρχισαν να περπατάνε εκεί πάνω. Καταλάβαν ότι έτσι κερδίζουν περισσότερο χρόνο και είναι μια τσουλήθρα που μπορούν να περπατήσουν πάνω της. Η ελπίδα τώρα βγαίνει πρώτη. Μπράβο! Και συνεχίζει η ελπίδα. Μπορεί να μειώσει 8-6. Δεν πρέπει μπράβο! Να σταματήσει. Μπράβο! Περνάει. Μπράβο! Πρέπει να συνεχίσει γρήγορα. Πρέπει να είναι καλή στο στόχο. Μπράβο! Πρέπει να μην σταματήσει. Λάθος εκεί. Η ελπίδα δεν το τράβηξε δυνατά. Χρειάστηκαν δύο προσπάθειες για να πέσει το ξύλο και έτσι η Μπουσρά πήρε μια μικρή διαφορά. Η ελπίδα περνάει τα τελευταία εμπόδια, η Μπουσρά βγαίνει, είναι λίγο μπροστά. Δεν θέλει άγχος, θέλει ευστοχία. Αστοχή η Μπουσρά. Η ελπίδα έχει ρίξει μία ράβδο, μία έχει ρίξει και η Μπουσρά. Δεύτερη για την ελπίδα. Αρκετοί Έλληνες παίκτες πετάνε στραβά τους κρίκους, ενώ ο σωστός τρόπος είναι να είναι όσο πιο παράλληλα γίνεται με το έδαφος για να καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια καθώς πηγαίνουν προς τον στόχο. Μία ράβδο θέλει η Μπουστρά, στοχή μία θέλει και η ελπίδα είναι στα ίδια. Παίρνει δύο κρίκους η ελπίδα, στοχή λιγάκι, βιάζεται, πετάει. Βιάστηκε πάρα πολύ, θέλει ευστοχία, όχι βιασύνη. Η Μπουστρά πετάει, αστοχή. Η ελπίδα ρίχνει τη ράβδο, μειώσαμε σε 8-6, είμαστε ζωντανοί. Ναι! 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 Ναι